Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Τσέλιο, Γενικό Διευθυντή της εταιρείας Leon The Polish Χρηματιστηριακή. Μέσω Skype θα έχουμε την σύνδεση, όπως και κάθε Τρίτη. Κύριε Τσέλιο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Τεκούρα, σε εσάς και τους τηλεθεατές. Λοιπόν, να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει στο ελληνικό χρηματιστήριο. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα λοιπόν συνεδρίαση. Ιδιαίτερα ανωδική, 4,7% αυτή την ώρα, 1.117 μονάδες. Θυμίζουμε ότι προλίγων συνεδριάσεων είχαν απειληθεί ακόμα και οι 1.100 μονάδες. Μάλλον όταν βρεθήκαμε κάτω από τις 1.100 μονάδες. Και εδώ λοιπόν θα πρέπει να δώσουμε ένα στίγμα για το τι ακριβώς σκέφτεται και από τη μία η αγορά. Από την άλλη, το τι θα πρέπει να περιμένουμε από εδώ και στο εξής. Διότι έχουμε και την Κυριακή την διπλή εκλογική αναμέτρηση. Την Παρασκευή θυμίζουμε ότι έχουμε τον Νίκο Φίτς που προχωρά στη νέα αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας. Άρα έχουμε πολλά πράγματα μπροστά μας που μπορούμε να εκτιμήσουμε. Βεβαίως, βεβαίως. Και αυτό εξηγεί και την μεγάλη διακύμανση την οποία είδαμε το τελευταίο διάστημα και επίσης τους μεγάλους όγκους συναλλαγών που παρατηρούνται το τελευταίο επίσης διάστημα και επίσης και τη σημερινή συνεδρίαση. Να επιχειρήσουμε να κάνουμε μία σύνοψη. Θα λέγαμε το εξής, ότι το επίπεδο του γενικού δείκτη του χρηματιστηρίου, του ελληνικού, έχει προσεγγίσει, είναι στα επίπεδα, να θυμίσουμε, του Οκτωβρίου, αρχές Οκτωβρίου, του περασμένου Οκτωβρίου. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, έχουμε μία πτώση, μία σωρευτική απώλεια, η οποία σημειώθηκε από το υψηλό των 1.380 μονάδων περίπου προδημήνου, το είχαμε σημειώσει, όταν προεξοφλούνται όλα τα θετικά για την ελληνική αγορά. Έχουμε μία απώλεια λοιπόν της τάξης του 23%. Και επίσης έχουμε περίπου μία απώλεια της τάξης του 13% κατά το τελευταίο δεκαήμερο, μετά τις 8 περίπου Μαΐου, που είχαμε την είσοδο των μετοχών, την εισαγωγή των νέων μετοχών του Eurobank στο χρηματιστήριο. Και φυσικά, σιγά σιγά, όπως λέγαμε τότε, μπαίνουμε στην περίοδο της ταλαιπωρίας εν όψη και της πρώτης Κυριακής των εκλογών. Αυτά όσον αφορά το πού είμαστε. Οι λόγοι λίγο πολύ γνωστοί. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή, αυτό που είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα είναι το γεγονός ότι σαφέστατα, λόγω της μείωσης του επίπεδου των τιμών, έχει βελτιωθεί η σχέση ρίσκου απόδοσης για το ελληνικό χρηματιστήριο σημαντικά σε σχέση με τις προδημήνου ή αν θέλετε και προμηνός ή προδεκαημέρου, δεκαπενθημέρου επίπεδο τιμών. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, αυτό το οποίο πάντα θα το τονίζουμε και πάντα θα το επισημαίνουμε προς το επενδυτικό κοινό. Νομίζω επίσης ότι αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι έχουμε ολοκλήρωση των αυξήσεων των μετοχικών κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών, επιτυχώς. Νομίζω ότι εκεί ίσως θα μπορούσαμε να επανέλθουμε να πούμε ορισμένα πράγματα, το οποίο επίσης είναι ένα γεγονός δεδομένο πλέον για την ελληνική κεφαλαγορά. Και από εκεί και πέρα ο άγνωστος χ βεβαίως παραμένει το αποτέλεσμα των εκλογών της ερχομένης Κυριακής, το οποίο αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο θα κρίνει κατά πόσον θα είμαστε σε σταθερή πορεία το επόμενο διάστημα ή εάν θα τεθούν διάφορα ερωτηματικά μέχρι και το ερωτηματικό του να πάμε σε πρόορες εθνικές εκλογές. Βεβαίως με την αγορά, με τις αγορές να το αποτιμήσουν αντιστοίχως. Λοιπόν, θέσατε πάρα πολλά θέματα που απασχολούν φυσικά τον ελληνικό χρηματιστήριο και κατ' επέκταση και τους ίδιους τους επενδυτές. Να μείνουμε λίγο στα τραπεζικά όμως, γιατί αυτά νομίζω έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Βλέπουμε σήμερα ότι το χρηματιστηριακό ταμπλό το οδηγούν οι τραπεζικές μετοχές. Έχουμε το συν 10% της Πειραιός, το συν 7,5% της Eurobank, το συν 5% της Αλφα, το συν 1,4 περίπου της Εθνικής, που είναι και στο επίκεντρο σήμερα η Εθνική, λόγω του γεγονότος ότι εισήλθαν προς διαπραγμάτευση νέες μετοχές από την αύξηση κεφαλαίου. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ξαναγυρνούν όλα και πάλι γύρω από τα τραπεζικά. Είναι νομίζω γίνεται εκ νέου τραπεζοκεντρικό το ελληνικό χρηματιστήριο. Δεν ξέρω αν ποτέ φύγαμε από αυτό 100%, αλλά τουλάχιστον φαίνεται επανερχόμαστε σε αυτά τα επίπεδα. Ναι, βεβαίως, σαφώς είχαμε φύγει. Να θυμίσουμε ότι επιστρέφουμε όχι μόνο για τους λόγους τους οποίους είπατε. Επιστρέφουμε, οι τράπεζες επιστρέφουν και για το γεγονός ότι σταδιακά αυξάνει η στάθμισή τους μέσω των βασικών δικτών που παρακολουθούμε το ελληνικό χρηματιστήριο. Το ελληνικό χρηματιστήριο, όπως είναι είτε ο MSCI Greece, είτε ο Γενικός Δείκτης του Ελληνικού Χρηματιστήριου. Να θυμίσουμε ότι στις 30 του μηνός θα έχουμε μια ακόμη αλλαγή στους δείκτες, όπου στο MSCI έχουμε
είσοδο της Eurobank και επίσης και της και αφαίρεση των ελληνικών πετρελαίων, έξοδο των ελληνικών πετρελαίων, και στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε στο γενικό δίκτυο είσοδο της Eurobank και της Biohalco με αντίστοιχη αφαίρεση της Frigoglass και των συνεργείων Κορίνθου. Έτσι κι αλλιώς λοιπόν, και λόγω της αύξησης των σταθμίσεων που έχει πραγματοποιηθεί αρχής γενομένης της Α μετά της Πειραιώς, την αύξηση της τάσης της Εθνικής και τώρα την είσοδο και της Eurobank στους δείκτες, αυτό από μόνο του καθιστά τις τράπεζες πλέον έναν βασικό πυλώνα της πορείας της αγοράς. Πέραν τούτου όμως, το γεγονός ότι οι τράπεζες πλέον έχουν ολοκληρώσει τις αυξήσεις κεφαλαίου, έχουν θωρακιστεί κεφαλαιακά, και έχουν δημιουργήσει, αν μπορούμε έτσι να κουράσουμε λίγο τους τηλεθεατές με δύο νούμερα, έχουμε πλέον, διαμορφώνεται ένας μέσος όρος τιμής χρηματιστηριακής προσλογιστική αξία, εσωτερική αξία όπως λέμε, περίπου στη μονάδα και λίγο κάτω από αυτό. Έχουμε ένα ποιή με κέρδη εκτιμόμενα του 2016 που εκεί πρέπει να πηγαίνουμε και να βλέπουμε δεδομένης της πορείας της οικονομίας, όπου εκεί εκτιμάται ότι θα έχουμε πλέον μια ανάπτυξη λειτουργικής κερδοφορίας των τραπεζών. Το ποιή διαμορφώνεται γύρω στο 6 με αυτά τα εκτιμόμενα αποτελέσματα, και από εκεί και πέρα έχουμε και πλέον θωρακισμένες οι τράπεζες. Ένα παράδειγμα μόνο να πούμε, η Εθνική που θεωρείται ότι ήταν ο αδύναμος κρίκος, έχει διαμορφώσει πλέον ένα Core Tier 1 δείκτη γύρω στο 18,3% τη στιγμή που ο μέσος όρος εν όψη και των επικείμενων stress test των ευρωπαϊκών τραπεζών είναι περίπου στο 10-10,5%. Βεβαίως υπό την προϋπόθεση ότι η Εθνική θα ολοκληρώσει το πακέτο των μέτρων που έχουν προαναγγελθεί εκτός της αύξησης μέχρι το Σεπτέμβριο για την ολοκλήρωση, την ενίσχυση της κεφαλαϊκής της θέσης. Και οπωσδήποτε υπό την προϋπόθεση, όπως είπαμε και πριν, όλα αυτά τελούν υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχουμε αρνητικές εξελίξεις την Κυριακή. Όπως μπορεί φυσικά να τις εκτιμήσει κανείς και φυσικά οι ίδιες αγορές. Δεν ξέρω, κλείνοντας κύριε Τσέλιο, αν μέσα σε όλα αυτά που περιγράψαμε, στην πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου και στις έντονες διακυμάνσεις που έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχει παίξει ρόλο και αυτή η φημολογία για την αλλαγή εξάσκηση των warrants, που εδώ αυτή η φημολογία έρχεται από την πλευρά των τραπεζών για ευνοϊκούς όρους εξαγοράς των warrants από τους ιδιώτες, χωρίς να έχει περιγραφεί κάτι παραπάνω, χωρίς να έχει αναφερθεί κάτι περαιτέρω. Αν λοιπόν και αυτό έχει παίξει κάποιο ρόλο στους επενδυτές. Θα σας έλεγα το εξής, μιας και μπαίνετε σε αυτό το ερώτημα, θα σας έλεγα μάλλον η απάντηση είναι όχι. Δεν έχει παίξει σε αυτή τη φάση ιδιαίτερο ρόλο το θέμα του πώς θα εξελιχθεί η περαιτέρω διαδικασία είτε απορρόφησης, είτε εξαγοράς, είτε μετατροπής των warrants. Αυτό θα τρέξει, είναι ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει την αγορά βεβαίως από τα μέσα Ιουνίου ίσως και προς το τέλος Ιουνίου, αρχές καλοκαιριού. Από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι βεβαίως έπαιξε ρόλο αρνητικό επίσης, και φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο τιμών, η απρόσμενη ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών για αναδρομική φορολόγηση των ομολόγων που είχε τα γνωστά αποτελέσματα και στο spread και στην πτώση της αγοράς. Εκτός της ανασφάλειας που υπήρχε για το αποτέλεσμα των εκλογών της προηγούμενης Κυριακής, προσθέθηκε αυτός ο εξαιρετικά αρνητικός και δυσμενής παράγων. Βεβαίως όλοι γνωρίζουμε πλέον ότι αυτό έχει αποσυρθεί από την κουβέντα, από την ατζέντα. Θα επικεντρωθεί η αγορά πλέον, το spread ήδη αποκλιμακώνεται. Παρά το γεγονός ότι στην Νότια Ευρώπη έχουμε λόγω ακριβώς των εκλογών και της ανησυχίας που υπάρχει και για το ιταλικό αποτέλεσμα και στις υπόλοιπες περιφερειακές ευρωπαϊκές αγορές, έχουμε μια ελαφρά αύξηση των spread. Παρά το γεγονός αυτό, το δικό μας spread αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ελαφρά χαμηλότερα επίπεδα από ό,τι την χθεσινή προχθεσινή ημέρα. Άρα, συνοψίζοντας, θα σας έλεγα ότι το ελληνικό χρηματιστήριο βρίσκεται βεβαίως σε ένα κομβικό σημείο. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ σημαντικά η σχέση ρίσκου-απόδοσης, που σημαίνει ότι θα άξιζε στον κόπο επενδυτές που σκέφτονται τις τοποθετήσεις να το δούνε. Πάντα σε συνάρτηση οπωσδήποτε και με την πορεία που θα έχουμε από την Δευτέρα και μετά
αναλόγως του εκλογικού αποτελέσματος, που είναι οπωσδήποτε ένα πολύ κομβικό σημείο. Να προσθέσω και εγώ κάτι τελευταίο, κύριε Τσέλη, ότι έχει αποσυρθεί η εγκύκλωση του Υπουργείου Οικονομικών, όχι ο νόμος όμως, που ο νόμος είναι το 2012. Δηλαδή, ο εγκύκλωσης ερμήνευε αυτά που έλεγε ο νόμος το 2012 με μια καθυστέρηση 2 ετών τουλάχιστον. Και εκεί ήταν το μεγάλο θέμα. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο σας και τα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό χρηματιστήριο, κυρίες και κύριοι, σε μια, επαναλαμβάνω, για μια ακόμα φορά ενδιαφέρουσα συνεδρίαση.